Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Ελισάβετ Κώση και δώσω κάποιους χαιρετισμούς από κάποια πρόσωπα τα οποία ήθελα πολύ να παραδείσονται σήμερα εδώ μαζί μας, αλλά δυστυχώς για προσωπικούς λόγους δεν τα κάνουμε να παραδείσουμε. Θα ξεκινήσουμε με το λόγο της κυρίας Εκνά. Λοιπόν, αγαπητέ κύριε Δημητριάδη, ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση που έλαβα για τη σημερινή εκδήλωση και διοργανώνεται στο Πολυχώρο Σοά στην Ιντζά. Μια πρωτογενειακή αλλά και πολύ κρίσιμη ουσιαστική συνάντηση ανθρώπων που ασχολούνται με την αυτοδιοίκηση από όλου του χώρου και βαθμού. Υποχρεώθηκα να ανέχεσαι ένα τόσο προγράμματο να ανοιχτάζω να παραμείνω στη Θεσσαλονίκη και να παρεμπευθώ στην ορκομοσία του νέου δημάρχου τη πόλη, προσωπών τη Περιφερειακή μα, κ. Απόστολο τη Ιχώστη. Ειλικρινά δεν θέλω να βρεθώ ανάμεσα στους συμπολίτες μου και ανθρώπους που επικοινωνώ στην Ιντζά, μια ζωντανή και με καλές αναπτυξιακές δυνατότητες περιοχής. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία διοργάνωσης της όμορφης σημερινής εκδήλωσης και να ευχηθώ καλή επιτυχία. Επίσης, ευχαριστώ την εκλογή σας ως Γενικού Γραμματέα της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων. Εύχομαι τα καλύτερα στις δημοσιογραφικές συντολικές προσπάθειες, αλλά και στον δυναμικό υγιή συνδικαλισμό που είναι απαραίτητο να υπάρχει. Θα είμαι δίπλα σας, κοντά σε όλους τους πολίτες αγαπημένης κοπέλας. Καλές γιορτές σε όλους και όλες με υγεία. Με ιδιαίτερη εκτίμηση, μια αντιπεριφερειάρχηση οικονομικών και προγραμματισμού και ευθέρειας και δική μου γειτονιά, Αθηνά Γερμανά. Επίσης, εκ μέρους της Δημάρχου Σκίδρας Κατερίνας Ιγνατιάδου, θα ήθελα να παρθεί τους χαιρετισμούς. Δυστυχώς δεν κατάφερε να παρευρεθεί λόγω ασθενείας. Όπως επίσης και λόγω ασθενείας, δεν κατάφερε να παρευρεθεί και ο κύριος Μπολίδης, συντονιστής του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα σ' άνοιξε. Θα προχωρήσουμε τους χαιρετισμούς του Προέδρου Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων, Γρηγόρη Διαμαρτυρόπουλου. Λοιπόν, αγαπητές κυρίες, κυρίες και κύριοι, ανοιγμένες υποχρεώσεις δεν μου επιτρέπουν να βρίσκουν κοντά σας. Φίλε Χρήστο, χαιρετίζω τη σημερινή εκδήλωση, φράζοντας να τομάω συγχαρητήρια για τέτοιου είδους πρωτοβουλίες που παράλληλα με την ενημέρωση προάγουν και πλέον τον ουσιαστικό ρόλο του επαρχιακού τύπου στις κατωτόπου κοινωνίες. Παγκοσμίως πλέον αποδεικνύεται πως το χαρτί και η εφημερίδα δεν έχει ρόλο. Θα έχει ρόλο και στο μέλλον, αφού απεδείχθηκε και στα χρόνια της κρίσης, αργές πανδημίας, ότι το χαρτί αντέχει. Σε μια εποχή που οι απόψεις, οι κρίσεις και οι αξίες δοκιμάζονται, η σοβαρή και έγκυρη ενημέρωση αποκτά ακόμα πιο κρίσιμο ρόλο και η σημερινή πρωτοβουλία βράβευσης ανθρώπων του τόπου για το έργο και την προσωπικότητά τους αποτελεί μια ακόμη τρανή απόδειξη πως τα νέα της πέρας αποτελεί ένα έργο ουσίας στην κοινωνική κοινωνία. Η εκλογή του εκδότη Χρήστο Δημητριάδη από τους συναδέλφους στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕ αποτελεί μια ακόμη απόδειξη της αναγνώρισης της προσωπικότητάς του και είναι χαρά μου που μαζί θα δίνουμε πλέον τους αγώνες για το θέμα του επαρχιακού τύπου. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, πάντα επιτυχίες. Τέλος, θα διαβάσω τους χαιρετισμούς του κ. Μάρκη Βορύδη και του κ. Κρατίας. Με την ευκαιρία της γιορτής των γενεθλίων της μοναδικής καθημερινής εφημερίδας στον ονομό Νέα της Πέλλας, θέλω να ευχηθώ υγεία στους συντελεστές της για να μπορούν απρόσκοπτα να ενημερώνουν το μεγάλο αναγνωστικό της κοινό. Έγκαιρα και έγκαιρα. Η εφημερίδα σας μεγαλώνει σιγά σιγά και μαζί της μεγαλώνει και η ευθύνη της απέναντι στον κόσμο που την αγάπησε. Μοναδική υπόσχεση, μια ακόμη πιο δυναμική συνέχεια για να γραφτεί η τοπική μας ιστορία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές, στη διεύθυνση, στο κοινό και με τη δέσμευση του χρόνου. Αυτή η μεγάλη οικογένεια να μεγαλώσει ακόμα πιο πολύ. Μάκης Βορύδης, Υπουργός Επικρατείας. Σας ευχαριστώ πολύ.